Ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει, καθώς σε τηλεφωνικές απειλές κατήγγειλε πως δέχεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιώργος Σαβαρλής. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει ο ίδιος ο κ. Σαβαρλής, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κ. Σαβαρλή. Καλησπέρα. Είναι ένα ζήτημα που προέκυψε και καταγγείλατε τις απειλές. Ένα θέμα που και στην ασφάλεια. Ήδη ξεκινήσει να σταλεί στην εισαγγελία για να ασκηθεί αυτεπάγγελτη δίωξη. Δεν εύχομαι σε κανέναν να δεχθεί 9 και 4 το πρωί της Κυριακής και όποια ώρα να είναι, βέβαια, πόσο μάλλον όταν μόλις έχει ξυπνήσει, ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι βιασμός της οικογενειακής εστίας. Είναι βιασμός της συνείδησής σου. Είναι βιασμός δημοκρατίας. Γιατί ουσιαστικά τι έγινε. Με απείλησε κάποιος τηλεφωνικά, με κλήση που δεν φαινόταν ο αριθμός, όπου τι μου είπε λίγο πολύ, ότι είσαι ο Αβάρλης, μπέρδεψε και το επώνυμο μου δηλαδή, που είσαι δημοτικός σύμβουλος και θα δεις τι έχεις να πάθεις, μένεις εκεί στο πανόραμα και θα δεις τι έχεις να πάθεις για τα διάφορα που κάνεις. Εκεί βέβαια, αφού έβριζε βέβαια, εγώ έκλεισα το τηλέφωνο, δεν υπήρχαν περιθώρια με να ρωτήσω γιατί και πώς. Αλλά, τι πιστεύετε, κύριε Αβάρλη, ότι έφταιγε, ποια ήταν η αιτία της απειλής? Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ενέπλεξε μέσα το Δημοτικό Σύμβουλος, εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει με την εν γέννη δραστηριότητά μου στα δημοτικά θέματα, όπου ειδικά τον τελευταίο καιρό έχω μια έτσι μεγάλη, μια μεγάλη πίεση σε διάφορα ζητήματα, όπως είναι η διενέργεια διαγωνισμών, η όρεξη στις συμπληρώσεις για τη διενέργεια των διαγωνισμών, παρεμβάσεις σε θέματα τραπεζοκαθισμάτων, παρεμβάσεις σε θέματα ενοικίασης καταστημάτων του Δήμου. Τώρα, πιο απ' όλα και για πιο απ' όλα ενοχλήθηκαν κάποιοι, αυτό δεν μπορώ να το πω. Τώρα, έχετε στο μυαλό σας ποιος μπορεί να έχει όχι, να κάνει κάτι τέτοιο? Σε καμία περίπτωση. Απλώς εγώ έδωσα κατάθεση στην ασφάλεια, όπου δεν μπορώ να πω, οι άνθρωποι ήταν αμέσως με φώναξαν και μου είπαν ότι εμείς θεωρούμε το ότι θα βρούμε ποιοι είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη στιγμή που θα ξεκλειδώσει το απόρριτο της τηλεφωνικής συσκευής. Κύριε Βαρλή, ήταν ένα το τηλεφώνημα που σας έκαναν? Ένα. Δεν είχα ξαναλάβει τηλεφώνημα. Όπως έχω πει, προδιετίας κάποιος μου είχε πλησιάσει τον δρόμο και μου είπε βλακίες, αλλά φαινόταν ότι δεν ήταν άνθρωπο, άτομο σοβαρό, και μετά ξέρετε, όταν ο άλλος είναι πρόσωπο με πρόσωπο, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και αλλιώς όταν αντιμετωπίζεις αυτή την τηλεφωνική απειλή. Τώρα, η κυρία πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μου είπε, επειδή εγώ είμαι λογιστής στο επάγγελμα, μην κάποιος πελάτης κλπ. Βέβαια γέλασα, γιατί εγώ δεν έχω πελάτες τα τελευταία χρόνια. Πρέπει που έγινα δημοτικός σύμβουλος, έχω μόνο τους παλιούς πελάτες μου, οι οποίοι είναι 10-20 ετών, είναι προσωπικοί φίλοι, οικογενειακές σχέσεις. Από και πέρα τώρα το να έγινε φάρσα, ας πούμε, από κάποιον που με βλέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε κάτσε να τον παρενοχλεί στο σπίτι του τώρα 9 το πρωί, λίγο δύσκολο. Τέτοιες ώρες δεν γίνονται φάρσες. Με το Γιάννη Μπουτάρη μιλήσατε για το θέμα? Όχι, δεν με πήρε ο κύριος Μπουτάρης. Η κυρία Γούλα, η πρόεδρος, με πήρε, αφού ήδη την είχα πάρει εγώ και δεν μου είχε απαντήσει. Και σας λέω ότι μου είπε ότι να δεν είναι, μωρέ, σιγά τώρα. Θα παίρνανε κι άλλους άμα ήταν να παρενοχλήσουν. Δεν στέκει αυτό που είπε. Με πήραν 2-3 από τη διοίκηση, η κυρία Αγγελίδου, αντιδήμαρχος οικονομικών. Εγώ περιμένω από τη διοίκηση, αν μη τι άλλο, να βγάλει μια ανακοίνωση που θα στηρίζει ένα αιρετό μέλος της. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι μέλος διοίκησης μένα, αλλά είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι θα στηρίζει. Περιμένω. Όπως εγώ, όταν βιάστηκε η προσωπικότητα του κυρίου Δημάρχου με το ξυλοδαρμό και με τα βρυσίδια κλπ. Που έφαγε, θεώρησα όχι απλώς υποχρέωσή μου, ότι ήταν μέσα στα καθήκοντά μου το να βγω και να τον υπερασπιστώ και να καταδικάσω όλους αυτούς που βιοπράγησαν εναντίον του. Περιμένω, αν μη τι άλλο, μια ανακοίνωση που θα λέει ότι συμπαραστεκόμαστε και καταδικάζουμε κάθε τι που μπορεί να παρεμποδίσει και να ενοχλήσει και να πιέσει ένα αιρετό μέλος της τοπικής αυτοδίκης. Καταλαβαίνουμε, κύριε Βαρλή, και φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ και θα βλέπουμε το θέμα και την εξέλιξη που θα έχει. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.